λίγο. Φιλαράκι Ραπτόπουλο, ευχαριστώ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Χαιρετίζω και όλη την παρέα. Και όλα τα παόκια, τα εκατομμύρια παόκια της Ελλάδος. Και θα τα πούμε στο μέλλον. Λοιπόν, σήμερα και στο μέλλον. Στο μέλλον. Είναι ο γνωστός Ναούμε, ο οποίος βγαίνει στην εκπομπή τη ραδιοφωνική και μου ρίχνει πινελίκι. Καλά κάνει. Τον τρέχετε, δείξατε. Τον τρέχετε. Εντάξει. Εμένα βαρεθήκα να με βλέπουν. Εδώ και ένα μήνα βγαίνει, 1,5. Πόσο βγαίνει εμένα. Παραπάνω. Παραπάνω βγαίνει. Ό,τι να πω για τον ΠΑΟΚ, αυτό βγαίνει και λέει διάφορα. Ότι τον κατηγορώ τον ΠΑΟΚ, τον πολεμάω τον ΠΑΟΚ, του κάνω κάτι τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη ΠΑΟΚ κάνω, δεν την πειράζει. Είσαι από το Κορδελιό, είπαμε. Κορδελιώτη. Νιου Κορδελιό City, ρε. Κορδελιό City. Παντρεμένο είσαι. Του πει το άλλο. Παντρεμένο. Όχι. Άντε, δικό μα είσαι. Έτσι, ρε, μπράβο. Παλικάρι. Τη πάμε μόνο μεροσίδε να μην γίνει τέτοια. Μόνο μεροσίδε πα. Μόνο μεροσίδε. Πληρώνει. 100 ευρώ τη μέρα να είναι. Όπλα πουλάζω. Κάθε μέρα και με μια ρωσίδα πάει. Κάθε μέρα με μια ρωσίδα. Όχι κάθε μέρα, εσύ. Θα μαζέψουμε πρώτα. Να σου πω μια που την ξέρει σίγουρα. Σταμάτα. Καμία τα Τατιάνα, ξέρει. Όλε τα Τατιάνε τι λένε. Με Ελληνίδε δεν πα. Την Ελληνίδα. Όχι, έχω πάθει ψυχολογικό τραύμα με μια Ελληνίδα παλιά να μου. Όταν ήμουν πιτσιρικά στα 20 χρονών. Και από τότε έχω. Τι τράβημα, δηλαδή. Πόρε και μίλησε παραδέχομαι. Έχω ψυχολογικά προβλήματα μαζί τη. Και ξεσπάσει τι ρωσίδε. Και πα τι ρωσίδε. Ναι, ναι, ναι. Από τα 20 τώρα πόσο είσαι, 43 ή 45. Από τα 20 μέχρι τα 45, δεν την ξέχασε. Όχι, ρε, ο μεγάλο έρωτα τη ζωή μου. Γιατί ρε, εσύ ξεχνά το ποδήλατο. Το ποδήλατο ξεχνιέται καμιά φορά. Αυτό είναι σοβαρό που λε. Δηλαδή, είσαι κατά βάση δηλαδή πρέπει να είσαι. Σοβαρότατο δηλαδή. Εσύ τόσο άνθρωπο πρέπει να είσαι. Φυσικά ήμουν. Μου βγάζει σαν τριλίκι, μου βγάζει καφελίκι στο σπίτι. Καλά, επειδή είμαι παλαιό. Αυτό που λέει. Ναι, λέγε. Άκουγα σε πού να είμαι, γιατί πρώτη φορά έρχομαι εδώ στην εκπομπή να είμαι. Το γέλιο την ωραίο. Πρέπει να κάνω λίγο να πω τα δικά μου καταρχήν. Σου δίνω το λόγο λοιπόν. Όταν μιλά για τη μεγάλη παουκάρα να είμαι. Θα είσαι λίγο πιο σοβαρός. Και δεν θα κάνεις αυτή την κριτική, την οποία να μην είναι στημένη κατά τη γνώμη μου. Τι στημένη, δηλαδή. Δηλαδή, παοκάρα η μεγάλη, δεν χρειάζεται κριτική. Όλα πάνε δεξιά, όλα πάνε καλά. Μεταγραφές 6 έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Τι κάνατε? 6 μεταγραφές, παιχταράδες μέχρι στιγμής. Παιχταράδες. Το Κρυσφύγετο, για τον Κρυσφύγετο πες. Έτοιμοι σε όλες τις θέσεις. Φορ πήρατε. Όχι σε όλες τις θέσεις. Όχι σε όλες τις. Και έρχονται και οι βόμβες μεγατόρων. Άκου λίγο Κυριάκο. Καταφύγιο στο σπίτι. Πάλι πασόκ θες να πεις. Καλά τα λες. Καταφύγιο στο σπίτι. Άκου λίγο. Άκου λίγο. Έχω υπόγειο με την Παρασκευή. Άκου λίγο Κυριάκο. Όταν πέσουν οι βόμβες μεγατόρων, τότε να δεις τι έγινε να γίνει. Μέχρι στιγμής βόμβα δεν έπεσε. Δεν θα πέσει ρε Ράμε. Τι βιάζεσαι ρε. Άσε να ούμε τι θα γίνει. Δύο μήνες έχουμε ακόμα ρε Ράμε. Πλάκα μα κάνεις. Τι βιάζεσαι από την πρώτη μέρα να με τελειώσουν όλα. Φίλε. 9 και 10. Διαρκεία έχουμε. Αν δεν πάρει. Αν μείνει, ρε μεγάλε, να ούμε με τον Μουσλίμοβιτ και με τον Νίβιτ. Καλά, εσύ με τον Μουσλίμοβιτ είναι παιχταρά, ρε. Τι είναι, θα μα τρελάνει. Καλά, 6 μήνε έχει ασχοληθεί. Έχει να με παίχτε πολλού στην Ελλάδα σαν τον Μουσλίμοβιτ. 6 μήνε θα μείνει. Μα το λε να είμαι στο ράδιο και τον ακούω κάποια φορά και τρελαίνομαι ότι είναι αργό, θα είμαι ο Μουσλίμοβιτ. Είναι γλίγο. Θα μα τρελάνει. Τι είναι, ρε. Έμαθα ένα παραμύθι να με κάνει ταχύ. 45 χρονών άνθρωπο. Δεν να πάρουμε το κεντέρι, να πάρουμε. 45 χρονών άνθρωπο. 45 χρονών άνθρωπο. Κλείσω και το. Δεν επιτρέπονται το κεντέρι. Στον πιο γρήγορο, τη λέει μου σου λίγο με το κεντέρι. Φαντάσου πλοίο. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω εδώ, γίνεται χαμό. Ο Μουσλίμοβιτ, πλοίο. Κάτσε εδώ. Αργότερα. Ρωσίδα. Πλάκα μας κάνει. Πώς. Ρωσίδα ήταν. Ποια. Η Ρωσίδα ήταν. Όχι ρε, ένα φιλαράκι μου. Για πες. Δηλαδή μουσλίμα της Μαέ, ο Ήμιτς, ξέρω εγώ. Καλά ρε πλάκα με κάνεις. Σαν το μουσλίμο που έχει παίξει στην Ελλάδα, άλλο. Θα σου πω φίλε. Πες για την Τετάρτη. Ναι, συγγνώμη λίγο. Ο Άγγελος, πληροφοριακά, εντελώς πληροφοριακά, ξανακάθεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Θα σας πω μετά πώς. Ναι, εντάξει. Ρε εσύ θα το κλείσει το κινητό. Ναούμ, μήνυμα για σένα δες. Ναούμ, για σένα. Ο Σάντος Ναούμ θα φύγει πριν ή μετά τον αγώνα με τον Άρη Ναούμ. Εσύ με τον Μουσλίμοβιτς λοιπόν και με τον Νίβιτς. Κάτσε να κάτσω που δω να και με τον Λίνο αριστερό μπακ. Θα πάρουμε κι άλλους θα πάρουμε κι άλλους παίκτες. Καλά, μη φωνάεις. Τι ωραία. Πάντως με αυτό το center forward και με αυτό το δεκάρι δεν σε βλέπω για μπροστά πολύ. Ρε του χρόνου τέτοια εποχή εγώ πήραμε και στο ραδιόφωνο θα είσαι στο Λευκό Πύργο όταν θα σηκώνουμε τις κούπες. Και τις δύο.
Σκούπες. Για το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Όχι τις σκούπες. Τις σκούπες. Ραφ, δες μήνυμα εξοργιστής. Από τις 6 μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, οι 2-3 είναι δεκαδάτες και οι άλλοι είναι παγκίτες. Ενισχύεις δηλαδή τον πάγκο. Τον πάγκο σου που δεν είχες πάγκο πέρυσι. Ναι, δεν είχες. Και βάζεις και δύο με τρεις. Αμαρτία να το λες αυτό. Δεν είχες πάγκο. Γιατί πέρυσι. Φίλε, ο πάγκο σου σε έβγαλε δεύτερο. Κάτσε τώρα. Μπήκαν οι Αναστασάκη. Μπήκαν οι Αναστασάκη. Από το 8 και πίσω είναι οι μεταγραφές σου. Έλα. Τι, ναι. Από το νούμερο 8 και πίσω είναι οι μεταγραφές σου. Τι εννοείς δηλαδή. Ότι από το 8 και πίσω. Τι. Από το 8 και πίσω είναι πίσω μεταγραφές. Από τη θέση 8 και κάτω. Αυτό λέω. Ναι. Μόνο ο Παπάζογλου, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πέρα από όλες αυτές τις μεταγραφές που έχουν γίνει και ενδεχομένως από ό,τι έχω πληροφορηθεί θα γίνουν άλλες 2-3 μεταγραφές ακόμα. Αλλά πάρεις ένα κολόμπακα. Κοίταξε. Αλλά άκουρα σου πληροφορηθεί. Κοίταξε. Άσε με τον λόγο να πούμε ένα αριστερό μπακ θα παίξει ο Λίνο. Πρόσεξε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Στον παίκτη. Άσε αυτά τα παπατζηλίκια σου να μου. Αυτή τη στιγμή. Αριστερό μπακ δεν θα παίξει ο Λίνο. Αυτή τη στιγμή η θέση που πονάει ο Πάο για μένα περισσότερο. Ποια είναι. Είναι η θέση 10. Μπράβο. Έτσι. Και η θέση κατ' επέκταση, για να δημιουργηθεί η θέση 10 και να προϋποθέτει εύκολα γκολ, χρειάζεται ένας παίκτης στο κέντρο του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι γρήγορος, ο οποίος θα είναι ο εγκέφαλος της ομάδος. Εγκέφαλος. Έτσι, ο οποίος θα κατεβάζει ο λεγόμενος playmaker στο ποδοσφαιρικά. Αν καταλαβαίνεις τι έννοια. Έτσι, ο playmaker στο σύγχρονο ποδόσφαιρο εδώ και 10 χρόνια έχει κατεργηθεί. Δηλαδή, αν πας σε μια σχολή προπονητών σε πάρω μαζί μου. Στο πάλι, ο οργανωτής. Καλά, για σένα όλα είναι καταργημένα. Μπροστά από εσύ όλα να ξέρεις. Για σένα όλα είναι καταργημένα. Εσύ όλα τα ξέρεις. Πέρα από αυτό. Δουλεύεις τώρα να μου. Πιστεύω ότι πονάει πάρα πολύ και από αριστερό πιστοφύλακα. Αριστερό πιστοφύλακα. Αριστερό μπακ. Εννιάρη, εσύ πιστεύεις ότι έχει. Εννιάρη. Με τον Μουσλίμοβιτς, φίλε, εγώ δεν σε βλέπω. Εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Με τον Μουσλίμοβιτς, σαν εννιάρη, φιλαράκι. Εντάξει. Απόψεις είναι. Γιατί. Εσύ παίξε με τον Κρισίνο, με την ομάδα της καρδιάς σου. Παίξε με τον Κρισίνο. Πώς το λένε, Γκαρσιάνο, Κρισίνο. Γκαρσιάν, Γκαρσιάν. Τι είναι αυτός. Η τρίτη αλλαγή της Μπόκα Τζούνιος. Ο πέμπτος αλεπνευματικός του τρίτου ραβού. Και λίγο ζουράρι. Τη Πολύχνη. Τον Κατηλανάφτη να μην πήραν. Λάφτη, Κατηλανάφτη. Πολύ βασικό. Τον πήρε και τον έδωσε για να μην σε μοιραστεί. Κάτσε καρέ. Πε μου σε την καλύτερη με την καλύτερη Κουσιανικούλη, στην ομάδα τη καρδιά σου δεν θα τον ήθελε. Τι θα τον κάνω. Τι θα τον κάνει. Πε δεν μπορούσε να πάει στην επανομή. Πάρτο να λάβω. Σιγά. Με 1,5 μοίριο. Είπα σήμερα να μην πιω, ρε. Δεν είναι πια τίποτα. Δεν μου λε. Τι έχει πια. Φίμπουρο. Φτιάχτηκα από την ανάμεσα. Από την ανάμεσα. Φίμπουρο. Είναι οι φίλοι μου όλοι αλκοολικοί. Είναι και στο στούντιο αυτή. Τι θέλω να πω. Και από τη μυρωδιά σου ρώνει. Τι θέλω να πω. Ότι ο ΠΑΟΚ για τα μάτς που θα δώσει 28 ευρώ με τα προκριματικά. Σε νοιάζει. 29. Νοιάζουν αυτά τα μάτς. Καλά πλάκα. Και βέβαια σε νοιάζει. Τελικό του UEFA που γίνεται. Στο Αμβούργο. Αμβούργο. Εκεί θα είμαστε. Έχει και καλές περιοχές. Εκεί θα είμαστε. Έχουμε και εξαδέρφια εκεί. Ο Ζαχωράκης, για να γίνει λίγο αναρχική εκπομπή, αυτό που έκανε είναι να κάνει τον ΠΑΟΚ να πάρει αυτά που δικαιούται, αυτά που παίρνει τώρα 30 χρόνια, μισό λεπτό, και από εκεί και πέρα με το να παγώσει τα χρέη και να τα αφήσει εκεί πέρα στην κατάψυξη, περίμενε, έχει δώσει στην Αθήνα και στους πολιτικούς το δικαίωμα να τον έχουν τον ΠΑΟΚ εκεί τέταρτο. Εσύ που ξέρεις για τα χρέη. Δεύτερη βγήκα δεύτερη δεν βγήκατε να ούμε. Στην επίσημη βαθμολογία. Στην τέταρτη βγήκατε να ούμε. Στην επίσημη βαθμολογία είμαστε δεύτερη. Κάνε τώρα τα παπαντζήλια. Εάν ολοκληρωθεί η αύξηση με το κύριο κεφαλαίου. Ναι. Η αύξηση με το κύριο κεφαλαίου. Ισχύουν τα χρέη. Πώς δεν ισχύουν. Τα χρέη. Εσύ λέγεται ότι ισχύουν. Περίμενε. Αν ολοκληρωθεί. Το Σεπτέμβριο ξαναγίνεται η αύξηση με το κεφαλαίου. Λάθος κάνει. Ξανανακοινώνεται η αύξηση με το κεφαλαίου. Λάθος κάνει. Εγώ κάνω λάθος. Εάν μειωθούν τα χρέη, τότε απαιτείται μικρότερη αύξηση με το κύριο κεφαλαίου. Κάνει λάθος. Δεν υπάρχουν χρέη. Δεν υπάρχουν χρέη. Γι' αυτό Καραγκούνης μπήκε κάθετα. Ο Πάοκ δεν χρωστάει. Ο Πάοκ δεν χρωστάει. Σίγουρα είναι διαιτητέ. Ο Πάοκ δεν χρωστάει. Το κράτο χρωστάει στον Πάοκ. Επειδή είσαι τούτο. Γιατί είναι η μεγαλύτερη ομάδα τη Ελλάδα. Με το μυαλό σου. Ναι, όχι το μυαλό μου. Θα το πω εγώ λίγο διαφορετικά. Εάν το κράτο έχει την απέτηση να πάρει αυτά τα χρήματα από τον ΠΑΟΚ, να πάρει και τα χρήματα και από τον Ολυμπιακό, και από την ΑΕ και από τον Άρη. Δεν κατάλαβε. Αυτά τα χρέη.
Οφείλει το κράτος να πάει να τα πάρει, να τα πάρει από αυτούς που τα δημιούργησαν. Βρε, και αυτό πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ναι, ναι. Για να μην ξαναυπάρχουν τέτοιοι παράγοντες. Άλλο λέω και εσένα και στον άμα. Σταμάτα λίγο εσύ. Εγώ σου λέω το δικό μου. Άλλο λέω. Λέω ότι σε έχει δεσμευμένο. Ποιο σαν τα χρέη. Αυτό που βγήκε δεύτερο και σε έχει τέταρτο. Δεν τόλμησε να το κοιτάξει τα μάτια. Δεύτερο έφαγε. Άμα δεν ήταν ένα αυτή που. Που κουρεύονται σαν και εσένα, ναι. Η Κάκη και η Μάκη, ναι. Δεν θα ήμασταν τέταρτοι όπως λες. Φωνάξε. Δεύτεροι είμαστε. Φωνάξατε. Τι κάναμε. Τι, δεν σας άκουσα. Άμα δεν έβγαζε τον Πάμπλο. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι παιδί του Άγγελου. Τώρα, εγώ επειδή είμαι παιδί του Άγγελου. Ποιανού Άγγελου. Του Άγγελου, φιλοσοφία. Λέω ότι. Άσε ρε τον παπατζή τώρα τον Άγγελο. Άσε τον Άγγελο. Άμα δεν πα χρέη μηδέν μεγάλε. Τα σε έχουν εκεί πέρα. Τελείωσε νομίζω. Στην Εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη δεν βγήκε να μιλήσει για τα πράγματα. Χρωστάς! Πού χρωστάς! Χρωστάς! Σε ποιον! Παγωμένα! Χρωστάς! Και επειδή χρωστάς, δεν μπορείς να κοιτάξεις μπροστά τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες!